Πάμε να δούμε τώρα τον κύριο Δαμασκηνά. Καταρχήν να τον καλημερίσω. Μ' ακούτε, κύριε Δαμασκηνά? Καλημέρα σας. Καλημέρα. Έχουμε καλή επιτυχία στις εκλογές. Και ο στόχος του ΕΠΑΜ για αυτές τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, ποιος είναι, κύριε Δαμασκηνά? Ο στόχος είναι να μπούμε στη Βουλή, έτσι ώστε να μπορούμε να γίνουμε επιτέλους, να ακουστούμε επιτέλους στην κοινωνία. Γιατί το ΕΠΑΜ είναι αποκλεισμένο από τα μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα έχει κυκλοφορήσει και μια λίστα με... Με τους ανεπιθύμητους. Με τους ανεπιθύμητους, μια μαύρη λίστα, στην οποία είναι πρώτος ο Δημήτρης Κοζάκης. Γι' αυτό λοιπόν δεν υπάρχει πρόσβαση σε κανένα μέσο και ο μόνος τρόπος είναι το διαδίκτυο, που υπάρχει βέβαια πάρα πολύ μεγάλο ρεύμα, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό, γιατί ο κόσμος, ο πολίτης, δεν παρακολουθεί το διαδίκτυο. Υπάρχουν οι άνθρωποι που ζουν εκτός του διαδικτύου. Οπότε είμαστε εμείς εδώ για να αναπληρώσουμε το κενό, και πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, τα 5,5-6 χρόνια της κρίσης, έχουμε σταθεί έτσι πολύ κοντά στον πολίτη. Ακούμε όλες τις φωνές. Οι γεραπετρίτες είναι πάρα πολύ ενημερωμένοι. Δεν ξέρω αν το διαπιστώνετε κι εσείς από τις κουβέντες που γίνονται. Ενημερωμένοι για πολλά πράγματα, έχουν κριτική σκέψη. Κύριε Δαμασκηνάκη, είπαμε ο στόχος είναι να μπείτε στη Βουλή. Είναι εφικτός, πώς το βλέπετε? Γιατί καλά, δεν μιλάω για τις δημοσκοπήσεις, όπου και εκεί καταγγέλλεται πολλές φορές για τα παιχνίδια που παίζουν και το να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Όμως απ' την άλλη, και η κοινή, απ' την άλλη μεριά, και οι ερωτώμενοι, τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται, κοροϊδεύουν τους δημοσκόπους. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον από τα τελευταία χρόνια. Πέρα από να ξέρουν αυτοί που κάνουν τη δημοσκόπηση τι πραγματικά συμβαίνει, η χρήση των δημοσκοπήσεων είναι να κατευθύνουν τη γενική κυρίως. Γιατί ο κόσμος δράει έτσι, καλός ή κακός, με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή πάει προς την πλευρά που των πολλών. Σου λέει, υπάρχει η λογική της χαμένης ψήφου. Βέβαια, χαμένη ψήφος είναι κάτι άλλο από αυτό που νομίζει ο κόσμος. Για μένα χαμένη ψήφος είναι αυτή που θα φέρει τα ίδια πρόσωπα στη Βουλή, δεν θα αλλάξει τίποτα. Δεν θα δώσει μια διέξοδο και να ακουστεί μια καινούρια φωνή. Γιατί μια καινούρια φωνή που δεν μιλάει για ιδεολογία, δεν είναι με τρόπο ιδεολογικό, αλλά με πρακτικό τρόπο έχει μελετήσει πώς θα μπορούσαμε να ξεφύγουμε από αυτή την κρίση. Και είναι μελετημένη αυτή η κρίση βάσει της ιστορίας, βάσει δηλαδή των παραδειγμάτων, των διεθνών παραδειγμάτων. Οπότε γενικά με τις δημοσκοπήσεις τώρα δείχνουν ότι είναι οριακά το ΕΠΑΜ για να μπει στη Βουλή. Είναι λίγο κάτω το όριο, νομίζω. Αλλά έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου που είναι αδιευκρίνηστη ψήφος του. Οπότε εξαρτάται από εμάς να το κάνουμε γνωστό, γιατί απλώς ο κόσμος δεν ξέρει, δεν μας ξέρει. Δεν ξέρει τα προτάγματα, δεν ξέρει. Ωραία. Πάμε να τα πούμε τώρα αυτά τα προτάγματα. Δηλαδή, γιατί βασικά, όπως σας είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, ο κ. Καζάκης έχει μιλήσει αρκετές φορές, έχει έρθει και στο στούντιο, έχουμε επαφές. Έτσι θεωρώ, μια πολύ σοβαρή, διαφορετική φωνή που μας προβληματίζει, αν μη τι άλλο. Ο στόχος λοιπόν να μπείτε στη Βουλή για να ακουστεί η φωνή του ΕΠΑΜ, το οποίο πρεσβεύει τι, κύριε Δαμασκηνάκη? Γιατί, και να πούμε για αυτούς που ξέρουν ποιες είναι οι διαφορές, γιατί είναι εξοκοινοβουλευτικό αριστερό κόμμα. Υπάρχει ένας προβληματισμός ποιος θα είναι αντιπολίτευση αύριο, όταν έχουμε μνημονιακά, μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο, κόμματα στη Βουλή. Μένει το ΚΚΕ, ας πούμε, και ο Λαφαζάνης και η Χρυσή Αυγή. Εσείς, από το αριστερό τώρα μπλοκ, ποιες είναι οι διαφορές, ας πούμε, με το ΚΚΕ, με τον κύριο Λαφαζάνη, γιατί πρεσβεύετε εσείς? Λοιπόν, εμείς μιλάμε για άρνηση του χρέους, όχι απλώς να το δούμε και να το διαπραγματευτούμε, αλλά να το αρνηθούμε στο σύνολό του, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, γιατί ο ΟΗΕ έχει βγάλει ένα ψήφισμα, τώρα το
Σεπτέμβριο του 2014, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί μια χώρα να εμποδίσει μια άλλη στο να κάνει κούρεμα, mm-hmm. δηλαδή στο να αρνηθεί το χρέος της, mm-hmm. Και ούτε κανένας ιδιωτικός οργανισμός ή κανείς ιδιώτης ή κανένα mm-hmm. χρηματοπιστωτικό ίδρυμα mm-hmm. ως πράξη εθνικής κυριαρχίας mm-hmm. για να μην βλαφτούν ο βασικός πυρήνας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, πράγματα που έχουν ψηφιστεί mm-hmm. και σε παλιότερες συνελεύσεις του ΙΕ, mm-hmm. πράγματα που έχουν προκύψει ιστορικά μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από την καταστροφή και την εξέλιξη της κοινωνίας, mm-hmm. πράγματα που έχει δεχθεί και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και όμως μας τα επιβάλλει. Επιβάλλοντας ένα χρέος οι πιστωτές μας, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ΔΝΤΟΥΠ, ξέροντας από την αρχή ότι ήταν επαχθές, δηλαδή δεν μπορεί να πληρωθεί το άγχος του, το βάρος του, δεν μπορεί να σηκωθεί από τον ελληνικό λαό mm-hmm. και δεν μπορεί να πληρωθεί όσα χρόνια και αν περάσουν. Να. Το ξέρανε πολύ καλά. Αυτό σημαίνει επαχθές χρέος. Ναι. Ότι ναι. μας φορτώθηκε στην πλάτη, να το πούμε έτσι πιο λαϊκά, μας φορτώθηκε στην πλάτη μας χωρίς να το έχουμε καταναλώσει, χωρίς να έχουμε χρησιμοποιήσει αυτό το χρήμα, ο λαός εννοείται, έτσι. Ναι. Οπότε θεωρείται ότι αυτό δεν πρέπει να το πληρώσει ο λαός, λοιπόν. Δεν αυτό πρέπει λέτε. Να το πληρώσει, όχι μόνο σε αυτό, και ως προϊόν απάτης, δόλου και εκβιασμού. Αυτά τα συμπεράσματα έχουν βγει. Όχι μόνο από την Επιτροπή mm. Λογιστικού Ελέγχου της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, mm-hmm. Θα μπορούσε να είναι και πολύ καλύτερη αν φώναζε, ας πούμε, και τον Καζάκη που προσπάθησε και είπε να πάει, επειδή έχει τρομερό βάθος μελέτης mm-hmm. πάνω στα... Δηλαδή πέρα από τη Βουλή έχετε κάνει και εσείς ανάλογη, ο κ. Καζάκης ανάλογη εργασία που αποδεικνύεται αυτό το επαχθές του χρέους, αν καταλαβαίνω σωστά. Βέβαια, είναι μια πολύ μεγάλη εργασία του Δημήτρη Καζάκη που αφορά, έχει κάνει διαβάσει όλες τις μελέτες που έχουν γίνει ανά τον κόσμο που αφοράνε στάσεις πληρωμών. Υπάρχουν μελέτες που αποδεικνύουν ότι οι στάσεις πληρωμών οδηγούν πάντα σε άνοδο της οικονομίας, σε μείωση της ανεργίας. Οπότε, δηλαδή, για παράδειγμα, η Oxford Economics που τη λέγανε τις προάλλες ότι είχε βγάλει μια μελέτη mm-hmm. πληρωμένη, δεν ξέρω τι mm-hmm. είπα, που είχαν πει ότι δεν ήταν τελικά η Oxford Economics, αλλά ένα γραφείο της εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έχει κάνει μια μελέτη που έχει συγκρίνει τι έχει γίνει σε 70 χώρες mm-hmm. που φύγανε από νόμισμα mm-hmm. και πήγαν σε καινούριο δικό τους νόμισμα. Είναι χώρες από πρώην Σοβιετική Ένωση mm-hmm. μέχρι εμάς που ανήκαμε για 60 χρόνια στη Λατινική Ένωση mm-hmm. που μας το τελειώσαν και τότε με το Χρυσό Κανόνα. Σε όλες τις χώρες αυτές εφαρμόστηκαν πολιτικές με πολύ διαφορετικούς όρους, με πολύ διαφορετικές κυβερνήσεις και ιστορικά, χρονικά διαφορετικές δηλαδή. Δεν υπάρχει ούτε μια χώρα που να μην ανέκαμψε κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες εκτός από 4-5 οι οποίες ήταν σε πόλεμο. Να. Αλλά ξεφύγαμε νομίζω από το θέμα. Μας είπατε καταρχήν ότι το ΕΠΑΜ είναι ένα αριστερό κόμμα. Mm-hmm. Καταρχήν, ενώ το ΕΠΑΜ είναι ένα βαθιά πολιτικό κόμμα mm-hmm. που έχει κέντρο τον άνθρωπο mm-hmm. και όχι το χρέος και το δανειστές mm-hmm. κλπ. Mm-hmm. Δεν θεωρεί τον εαυτό το αριστερό κόμμα. Mm-hmm. Γιατί προσπαθούμε να ενώσουμε τον κόσμο. Mm-hmm. Βάσει των κάποιων κοινών προδαγμάτων που αφορούν mm. τη χώρα μας, που αφορούν την πατρίδα μας, μια λέξη που είναι ξεχασμένη από τους αριστερούς. Mm. Δεν ξέρω γιατί η αριστερά έχει αφήσει να καμπυλευτεί το όνομα πατρίδα mm-hmm. από τους ακροδεξιούς, για παράδειγμα, mm-hmm. από φωνές που μιλάνε για πατρίδα mm-hmm. Και είναι οι μόνοι που δεν πρέπει να μιλάνε για πατρίδα, οι οποίοι ήταν εναντίον της πατρίδας, εναντίον των ανθρώπων που πολέμησαν και είχαν το αίμα τους για την πατρίδα mm-hmm. και αυτοί μιλάν για πατρίδα. Mm-hmm. Λοιπόν, μια και ξεπιάσαμε τη Χρυσή Αυγή, να πούμε ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι παρά ένα φασιστικό κόμμα που κρύβεται όσο μπορεί από τον ορισμό αυτό. Βέβαια, ο ορισμός αυτός στην Ελλάδα έχει πολύ χειρότερη ερμηνεία από τις άλλες χώρες, που άλλοι ίσως να το θεωρούν και ένα φιλοσοφικό ρεύμα, δεν ξέρω τι, το οποίο όμως έχει μεταγγείλει στην ανθρωπότητα. Και στην ουσία ο φασισμός είναι μια ιδεολογία που χρησιμοποιεί ρητορική αριστερή. Αν ακούσουμε ένα διανοούμενο φασίστα να μιλάει, και υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι, ας το πούμε διανοούμενο εισαγωγικά, και ένα κομμουνιστή ηγέτη, θα δούμε ότι θα μπερδευτούμε. Δεν θα ξέρουμε ποιος είναι ποιος. Χρησιμοποιούν λοιπόν ρητορική
αριστερή, να το πούμε έτσι, εθνικό σοσιαλιστικό κόμμα, mm-hmm. προτάσσοντας πράγματα που δεν υπάρχουν, όπως ας πούμε το αίμα, την καθαρότητα της φυγής και τέτοια πράγματα, mm-hmm. με σκοπό να πάρουν με το μέρος τους τον απλό κόσμο, τον κόσμο που δεν ξέρει πολλά από πολιτική, και να χρησιμοποιήσουν την ψήφο του εναντίον του τελικά, δηλαδή σαν ανάχωμα στο να μην μπορέσει ο κόσμος να κινηθεί πιο ριζοσπαστικά, στο να μην πάει σε καλύτερες λύσεις για αυτόν. Και όλη αυτή η διαδικασία χρηματοδοτείται από την κορφή της οικονομικής ιεραρχίας. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Δηλαδή ότι όλη αυτή η ρητορική χρηματοδοτείται από τους στην Ελλάδα, από τους τραπεζίτες, από τους εφοπλιστές, από το κομμάτι της κοινωνίας γύρω από το κράτος που κερδίζει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτοί λοιπόν είναι που το στηρίζουν. Αν δείτε τις ερωτήσεις που έχουν κάνει στη Βουλή, οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, εδώ ο κύριος Υπουργός, τι έχει να κάνει, ας πούμε, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εφοπλιστικός κλάδος. Ή έχουν ψηφίσει τα πάντα που αφορούν τις τράπεζες, προς όφελος των τραπεζών, την πόλη της Εθνικής Τράπεζας, του Εθνικού Ταμιευτηρίου, όλα αυτά τα πράγματα. Ενώ μιλάνε, έχουν ρητορική ότι θα καταλύσουν, ας πούμε, θα αλλάξουν τα πράγματα και στην ουσία θέλουν να καταστρέψουν την κοινωνία για να αφήσουν μόνο την κορυφή της να υπάρχει, mm-hmm. και αυτοί να μπορέσουν να σταματήσουν την οργή του κόσμου. Αυτό είναι η Χρυσή Αυγή. Μετά είπαμε για άλλα κόμματα. Μου είπατε για το... Ναι, ποιες είναι οι διαφορές? Δηλαδή εσείς λέτε, ας πούμε, ότι είστε... προτάσσετε την πατρίδα, εν πάση περιπτώσει, έτσι. Ναι, αλλά εμείς μιλάμε για ένα καινούριο ξεκίνημα μέσα από τη δημοκρατία. Mm-hmm. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Μάλιστα. Εγώ δεν βεβαίω. Είναι εχθρός της δημοκρατίας. Mm-hmm. Και όταν λέμε δημοκρατία, εννοούμε κάτι άλλο που δεν είναι σήμερα. Εννοούμε mm-hmm. κάτι άλλο. Ο κοινοβουλευτισμός δεν είναι δημοκρατία. Ένα από τα προτάγματα είναι και νέο σύνταγμα, mm-hmm. για να μπορεί να ελέγχεται το πολιτικό mm-hmm. σύστημα, να υπάρχει λογοδοσία, να υπάρχει ανακλητότητα, να καταργηθούν τα προνόμια. Όλα αυτά όχι αυθαίρετα, όπως αποφασιστεί από μια ανοιχτή συντακτική εθνοσυνέλευση, όπως έγινε στην Ισλανδία, mm-hmm. με συμμετοχή του λαού, με απουσία των πολιτικών κομμάτων από την συνέλευση αυτή. Υπάρχουν άνθρωποι να το δουλέψουν, έχουν γίνει πάρα πολλή δουλειά πάνω σε αυτό, υπάρχουν mm-hmm. επιτροπές, έχουν γραφτεί βιβλία. Έχουμε τεράστια εμπειρία σαν Ελλάδα από αυτό το πράγμα. Έχουν γίνει 4 εθνικές εθνοσυνελεύσεις για αυτή τη δουλειά. Πρέπει επιτέλους να εφαρμόσουμε τη δημοκρατία. Mm-hmm. Η Χρυσή Αυγή... Οπότε λέτε λοιπόν, ας αφήσουμε τη Χρυσή Αυγή. Μια λεπτομέρεια που δεν την είπαμε και είναι σημαντική. Να, πείτε. Ο Μιχαλολιάκος mm-hmm. έχει δηλώσει ότι δεν μας συμφέρει να φύγουμε από το εθνικό νόμισμα, δεν μας συμφέρει να φύγουμε από το ευρώ. Mm-hmm. Το ίδιο mm-hmm. λέει ακριβώς, όχι το ίδιο, περίπου το ίδιο. Μάλλον ο Λαφαζάνης λέει το εξής, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να φύγουμε mm-hmm. από το ευρώ και πρέπει να επιστρέψουμε σε ένα εθνικό νόμισμα, αλλά δεν είναι απαραίτητο να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά. Χωρίς να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούμε να καταστήσουμε ανίσχυρες τις συνθήκες της. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να προστατέψουμε την παραγωγή μας, δηλαδή, από τις πολιτικές της. Mm-hmm. Και δεν μπορούμε να αρνηθούμε το χρέος που παράνομα μας επέβαλε η ίδια αντίθετα με τις συνθήκες της. Δεν είναι δυνατόν να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν ο Λαφαζάνης μιλάει για ΕΑΜ, mm-hmm. να ξέρει πολύ καλά ότι ΕΑΜ και Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνεται μαζί. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε μας είπατε τις διαφορές με τη Χρυσή Αυγή. Εγώ σας ρώτησα με τα αριστερά κόμματα, δηλαδή ποιες είναι, ο κύριος Λαφαζά, το ΚΚΕ λέει... Το ΚΚΕ επίσης λέει ότι δεν μας συμφέρει να φύγουμε τώρα. Δεν μας συμφέρει τώρα να φύγουμε το ευρώ. Δεν μπορούμε. Λέει όμως ότι αυτό πρέπει να το δουλέψουμε σταδιακά, να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ευρώ, αφού είμαστε... Προετοιμαστούμε πρώτα. Ο κύριος Λαφαζάνης λέει έξω από το ευρώ, μέσα στην Ευρώπη. Ναι. Εσείς λέτε κάτι παρόμοιο με το ΚΚΕ, με τη διαφορά, αν καταλαβαίνω, διορθώστε με αν το λέω λάθος, με τη διαφορά ότι... Όχι, δεν λέμε παρόμοιο. Η διαφορά είναι ότι... Εμείς λέμε ότι τώρα ναι. μπορούμε, υπάρχει τρόπος αυτή τη στιγμή, να καταργήσουμε το μνημόνιο, mm-hmm. να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. να αρνηθούμε το χρέος, να έχουμε τεχνικό μας νόμισμα, και υπάρχει η διεθνής εμπειρία, υπάρχει η γνώση, υπάρχει το πρόγραμμα που έχει μελετηθεί για τις πρώτες μέρες, για τους πρώτους μήνες, για τις πρώτες 100 μέρες. Mm-hmm.
για το πρώτο διάστημα και τα δύο πρώτα δύο χρόνια, λέμε, πώς θα προστατέψει το νόμισμά σου τα χρόνια αυτά για να, από τις επιθέσεις που θα γίνουν. Με ποιο τρόπο, θα είναι ένα καινούριο νόμισμα. Υπάρχουν τρόποι, έχουν μελετημένα τα πράγματα. Οπότε λέτε, ακριβώς δίνετε λύσεις και είστε ξεκάθαροι και στην παραμικρή λεπτομέρεια περιγράφετε για το πώς θα μπορεί να γίνει αυτό. Πώς θα επιστρέψουμε σε εθνικό νόμισμα ενδεχομένως. Αυτή είναι η διαφορά, ας πούμε, με τα άλλα. Με τα αριστερά, κομμουνιστικά, ας πούμε. Η ανταρσία δεν λέει τίποτα διαφορετικό από τα προτάγματα αυτά, συμφωνεί. Αλλά, εντάξει, η ανταρσία, παρόλο που έχω φίλο, από τους καλύτερους μου φίλους, που κατεβαίνει με την ανταρσία στην Κουζάνη, και ξέρω τους ανθρώπους της ανταρσία, παρόλα αυτά έχουν αυτό το διαχωριστικό για αυτή. Ότι δεν διαφωνώ ότι υπάρχουν τάξεις στην κοινωνία μας και ότι δεν είμαι εγώ το ίδιο με τον ΑΒ Βαρδινογιάννη. Αλλά το θέμα μας με τη δημοκρατία, όλα αυτά λύνονται. Όταν έχω μια ψήφο εγώ και μια ψήφο Βαρδινογιάννης και δεν μπορεί να κάνει τίποτα διαφορετικό επειδή υπάρχουν τρόποι. Μάλλον δεν υπάρχει τρόπος να επέμβει ο Βαρδινογιάννης. Επειδή έχουμε ξαναμοιράσει την τράπουλα και έχουμε φτιάξει τρόπους με ανακλητότητα. Με κλήρωση, έστω αυτό θα βρούμε πολύ αργότερα. Έτσι, άλλα πράγματα έχουν τώρα σειρά. Που να μην αφήσουν τους πλούσιους που έχουν το χρόνο, το χρήμα και όλα αυτά να μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, να έχουν τρόπο το κράτος. Όμως δεν μπορούμε να λέμε ότι εσύ είσαι δεξιός και δεν έρχεσαι. Το όχι, το ψήφισε το 62%. Εκεί μέσα ήταν και η λαϊκή δεξιά. Δεν μπορούμε τους ανθρώπους αυτούς, ο πατέρας μου ήταν δεξιός. Ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Όλοι έχουν να πούν για αυτόν. Είχε εποχής Καραμαλή κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολίτες, είναι πλανής πόρτας, είναι φίλοι μας. Έχω φίλους πολύ κολλητούς που τσακωνόμαστε γι' αυτό. Αλλά εντάξει, αυτοί είναι, αυτός είμαι, μας περιπτώσει. Είμαστε όλοι μαζί. Είμαστε ένας λαός. Δεν είμαστε χωριά. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Γι' αυτό λέμε την πατρίδα και γι' αυτό δεν λέμε τάξεις μπροστά. Και γι' αυτό λέμε τη δημοκρατία. Η δημοκρατία τα βρίσκει τα προβλήματα. Οπότε, συνοψίζοντας λοιπόν για το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, το ΕΠΑΜ αλλιώς, με δημοκρατικές δημοκρατία. Η δημοκρατία έρχεται με νέο σύνταγμα. Το σύνταγμά μας είναι, να θυμίσουμε, από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Άντε με κάποιες τροποποιήσεις τόσο καινούριες. Το 1984, μια πολύ χειρότερη τροποποίηση, δυστυχώς. Με κάποιες τροποποιήσεις, λέω. Αλλά είναι το ίδιο ουσιαστικά. Είναι η βάση του συντάγματος της χώρας, είναι από εκεί. Λέτε λοιπόν αλλαγή συντάγματος να είναι πιο σύγχρονο, να έρθει στα χρόνια μας τέλος πάντων, να υπάρξει δημοκρατία. Δημοκρατικό, είναι πολύ διαφορετικό. Ναι, δημοκρατικό. Μπορεί να λέω λάθος την έκφραση ή να με διορθώνετε. Λοιπόν, οι διαφορές λοιπόν με τα αριστερά κόμματα, γιατί εκεί έχουμε κατατάξει, ας πούμε, το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, είναι η διαφορά του προτάσω την πατρίδα, κάτι που έχει ξεχαστεί, λέτε, έτσι. Τώρα, και ας βασιστούν στις μελέτες που έχουν, τις βαθιές μελέτες που έχουν γίνει από τον Δημήτρη τον Καζάκη, οικονομολόγο, για το πώς μπορούμε να απεμπλακούμε από όλο αυτό και να ξαναβρούμε την εθνική μας κυριαρχία, τη δημοκρατία και την ανεξαρτησία, όπως λέτε και στα σλόγγαν σας. Λοιπόν, οπότε εδώ για το Λασίθι πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Δεν έχω ιδέα. Δηλαδή ο κόσμος τι λέει, το γνωρίζει? Μου αρέσει η ειλικρίνεια. Το γνωρίζει, το ΕΠΑΜ έχει γίνει γνωστό πέρα από το ξέρει τι πρεσβεύει, τον Καζάκη πάντως το γνωρίζουν αρκετοί, μπορώ να πω. Αρκετοί το γνωρίζουν, οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Μπροστά μου στο χωριό μου, ας πούμε, αν πάω, δεν ξέρει άνθρωπος πέρα από τους αυτούς που έχω μιλήσει εγώ ήδη. Το ότι κατέβηκε στην Ιερά Πέτρα, είχε μια πολύ επιτυχημένη ομιλία, είναι σημαντικό, αλλά τα 150 ή δεν ξέρω πόσα άτομα ακόμα να ήταν εκεί πέρα, δεν φτάνουν και ο καθένας να φέρει άλλους τόσους, έτσι. Είναι πολύ μικρό το κομμάτι, όταν είσαι αποκλεισμένος, δυστυχώς δεν μπορεί να κάνεις πολλά. Παρ' όλα αυτά όμως, έχουμε
έχουμε τη, πιστεύουμε ότι ήταν κάτι σημαντικό αυτό που έγινε και ότι έχει αρχίσει πλέον από τα κάτω, μέσα από τις περιοδίες, μέσα από τον κόσμο που συζητάει μεταξύ του, ο καθένας από εμάς που συζητάει και από το ίντερνετ λίγο, ο κόσμος αρχίζει να ενημερώνεται περισσότερο. Έχει υπάρξει χρόνος να υπάρξει μια ενημέρωση, οπότε ευελπιστούμε στο ότι θα καταφέρουμε να πούμε στη Βουλή. Άλλωστε είμαστε πάρα πολύ κοντά. Επιτέλους δηλαδή είμαστε πάρα πολύ κοντά. Μάλιστα. Ωραία, σας το εύχομαι να ακουστεί και μια άλλη φωνή διαφορετική, διαβασμένη, γιατί με τα τσιτάτα μόνο και τις ατάκες δεν γίνεται δουλειά. Αυτό το είδαμε και χθες από το debate, όσοι το παρακολούθησαν, ότι δεν γίναμε σοφότεροι, εν πάση περιπτώσει, από τη χθεσινή διαδικασία, έτσι. Θα δούμε. Λοιπόν, Γιώργος Δαμασκηνάκης, λοιπόν, τοπογράφος μηχανικός, με σχέσεις εδώ με την Ιερά Πέτρα, Μάλες και Ντρί, πιο ιδιαίτερες. Λοιπόν, το ΕΠΑΜ. Ναι. Τι άλλο θέλετε να πούμε για το ΕΠΑΜ, το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, είδαμε, τι άλλο θέλετε να προσθέσετε? Θα ήθελα να προσθέσω, έχουμε το πρόβλημα με τα αεροπλάνα στο Ηράκλειο. Να, έχετε. Και τώρα έχετε μπόλικα, δόξα τω Θεώ, αυτό το διάστημα. Λοιπόν, το ΕΠΑΜ προσπαθεί να είναι μια φωνή που προσπαθεί να ακουστεί για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να φοβάται. Ότι αυτοί που πρέπει να φοβούνται είναι οι δανειστές. Γιατί είναι βασισμένοι σε χάρτινα πόδια. Ότι την επόμενη μέρα που θα φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα καταραίει το ευρώ, θα τρέχουν να μαζεύουν τις τράπεζες τους και θα μας αφήσουν στην ισχύα μας, γιατί θα μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Τι να πω, ότι είναι μια κατάσταση τόσο κρίσιμη τώρα που δεν σηκώνει παραπέρα. Δηλαδή το ότι αναγκάστηκα εγώ, που έλεγα, που δεν πίστευα ποτέ μου ότι θα μπορέσω να ασχοληθώ και ότι θα πιστώ να κατεβώ στην πολιτική, δεν το έκανα για κανένα άλλωστε πέρα από το ΕΠΑΜ. Το ότι αναγκάστηκα ήταν θέμα ηθικό, δηλαδή δεν μπόρεσα πια, δηλαδή μου γίνανε προτάσεις, αρνήθηκα την αρχή, δεν μπορούσα να το χωνέψω, αλλά τελικά είπα ότι θα πρέπει να μπω στο χώρο που λέγει το τραγούδι. Γιατί είναι τόσο κρίσιμη η κατάσταση από εσύ μετά, δηλαδή θα δούμε τη χώρα μας να καταλύεται. Είναι, πού πάει το πράγμα, κερδίζουν χρόνο για να καταργήσουν τις εθνικές κυβερνήσεις, για να φτιάξουν ένα υπερκράτος, το οποίο θα έχει ένα κέντρο εξουσίας λήψης αποφάσεων, με ένα Υπουργείο Οικονομικών που θα συγκεντρώσει στα χέρια όλες τις εξουσίες της πολιτικής του χρήματος. Δεν θα μπορούμε πια να κάνουμε τίποτα. Θα είμαστε μια απικία, ας πούμε, μια περιοχή του Νότου φτωχή, στην οποία θα έρθουν για τις διακοπές τους. Θα ξεχάσουμε, δεν θα μπορούμε πια να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, εκεί πάει το πράγμα, αν δεν το έχουμε καταλάβει, παίζεται η χώρα μας αυτή τη στιγμή, δηλαδή παίζεται το μέλλον των παιδιών μας, και αν κάποιον δεν τον νοιάζει αυτό και νομίζει ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να μόνοι μας να τα βγάλουμε ποτέ πέρα, γιατί είμαστε ραγιάδες ή δεν ξέρω τι, κάνει μεγάλο λάθος. Η χώρα έχει προσπαθήσει πολλές φορές να σταθεί τα πόδια της, έχουν προσπαθήσει πολλές φορές να την υποδηλώσουν, τα έχουν καταφέρει. Αυτό που ξεκίνησε με την αντίσταση στην Εθνική να γίνει, το να αποκτήσουμε δημοκρατία, δεν κατόρθωσε να γίνει αυτό το πράγμα. Έχουμε φτάσει στο να πιούμε νερό στην πηγή και δεν τα έχουμε καταφέρει. Μέσα από την καταστροφή που έρχεται ενδεχομένως, γιατί δεν, εντάξει, προφανώς θα αλλάξουν τώρα, θα μπουν. Δηλαδή έρχονται χειρότερα, λέτε κύριε Δαμασκηνάκη, έρχονται χειρότερα πράγματα. Πρέπει να το καταλάβουμε, να το συζητήσουμε αυτό. Αυτό δεν μας το λένε βέβαια, και όσοι παρακολουθούν τις πολιτικές εκπομπές, μας μένουν λίγες μέρες, 10-11 μέρες πόσες είναι πριν την κάλπη. Όλοι το έχουμε καταλάβει πια ότι η ουσιαστική συζήτηση πάνω στα καυτά ζητήματα δεν υπάρχει. Ούτε χθες μας φώτισε, γι' αυτό λέω, μάθαμε κάτι καινούριο. Αυτά που έρχονται δηλαδή μετά τις 20 του Σεπτέμβρη, δεν βλέπω διάθεση από τα κόμματα να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση. Οι περισσότεροι απευθύνονται είτε στο θυμικό μας, στο συνέστημα, με διλήμματα, ατάκες και διάφορα τέτοια επιχειρούν να μας τσιγκλίσουν. Αλλά δεν ξέρω εσείς πώς βλέπετε και τον κόσμο. Νομίζω με κρύα καρδιά θα πάμε στην κάλπη. Με μεγάλη αποχή. Ναι.
Και δεν ξέρω αν αυτό το οποίο παίζει και η ανάγκη εθνικής συνεννόησης. Δεν ξέρω αν αυτό και αυτό είναι μια. Μέσα στα πλαίσια τη ατάκα. Ναι. Η εθνική συνεννόηση είναι μεταξύ τους για να μην χάσουν τις θέσεις τους, τους μισθούς τους, το πολιτικό σύστημα δεν πρόκειται, φοβάμαι δυστυχώς ότι το πολιτικό σύστημα δεν πρόκειται ποτέ να κάνει κάτι το οποίο θα αυτοκαταργήσει το ίδιο ή θα χάσουν τα προνόμια τους, τους μισθούς τους αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Δυστυχώς έτσι είναι η εξουσία, θα πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα, μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα, θα μπορεί να κατεβαίνει ο καθένας κάτω την επόμενη χρονιά. Να ελέγχεται από ένα άλλο μηχανισμό, να βλέπουν τι είχε πριν, τι έχει μετά. Θεσμικές αλλαγές δηλαδή, προς όφελος του κόσμου, αλλά. Μπορούν να γίνουν. Χωρίς προνόμια, χωρίς διαφορετικές διοικητική αντιμετώπιση και έλεγχο. Εδώ πάνε να καταργήσουν, ας πούμε, το ελεγχτικό συνέδριο αυτή τη στιγμή που είχε πει από το 2009, είχε δηλώσει ότι το έλλειμμα ήταν πολύ μικρότερο, ότι υπήρχαν πολλά ανίσπραχτα έσοδα που αν τα είχαμε πάρει, που μπορούσαμε να τα πάρουμε, δεν θα είχαμε μπει στο μνημόνιο. Που υπάρχει αυτός ο μηχανισμός και τον καταργούν, θα τον καταργήσουν τώρα το 16, ας πούμε, με την καινούργια, με τον ESM, που θα μπούμε στον ESM, που είναι ένας υπερκρατικός οργανισμός, τον οποίο δεν μπορούμε, εντός του οποίου κανείς, δεν υπάρχει περίπτωση επιμήκυνσης ή ρύθμισης. Είναι μια μεγάλη πειραματική προσπάθεια να θωμανωθεί ο κάθε κράτος από τον κεντρικό μηχανισμό. Είναι, γι' αυτό μιλάμε, γι' αυτό έχουμε βγει έξω. Γι' αυτό, δηλαδή, βλέπω γύρω μου τον κόσμο να μην μιλάει πολλές φορές. Κατεβαίνουμε σε καφετέρια, ο κόσμος δεν ασχολείται με τα πολιτικά, δεν θέλω να μπαίνω. Βαριέμαι που ακούω συζητήσεις να μην μιλάνε τίποτα. Και αναγκάστηκα να κατέβω. Γι' αυτό απλώς. Οι συνθήκες λοιπόν και όλη αυτή η κατάσταση στο πολιτικό μας σκηνικό. Σας έπεισε να συμμετέχετε σε αυτές τις εκλογές, είστε υποψήφιος με το ΕΠΑΜ, έτσι είπαμε, και έτσι δύο πράγματα του τι πρεσβεύει και του τι θέλει να κάνει το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο. Δεν είπαμε για την απονομή δικαιοσύνης. Ναι. Θεσμικές αλλαγές, ουσιαστικές μας λέτε τώρα. Κάτι που δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους ή κάνουν πως δεν ακούνε οι καλεσμένοι μας, εν πάση περιπτώσει, ότι ανοίγουμε ένα τέτοιο θέμα, θεσμικές αλλαγές. Έτσι, αυτές. Αν κάνουν κάποια αλλαγή, προς το χειρότερο. Προς αντίθετη κατεύθυνση. Η δικαιοσύνη από εκεί νομίζετε ότι πρέπει να ξεκινήσει και ακούστηκε χθες το debate κάτι με τους υπουργούς ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το πλαίσιο έτσι, με την ευθύνη υπουργών. Δεν ξέρω, για να δούμε το δικό σας το αφήγημα. Η δικαιοσύνη, δεν γίνεται να υπάρξει αλλαγή, κάθαρση, να μπορέσει ο κόσμος να ξαναπιστέψει το πολιτικό σύστημα, να ξαναγυρίσει στην πολιτική, αν δεν δει η απονομή δικαιοσύνης. Πρέπει όλοι όσοι έχουν εμπλακεί από το 10 και μετά, τουλάχιστον, σε αυτή την κατάσταση που ξέρανε τι κάνανε, όταν αποδειχτεί από τη δικαιοσύνη ότι ξέρανε τι κάνανε, ότι μας βάλανε σε μια κατάσταση που μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά και δεν το κάνανε. Πούμε ότι ήταν εντελώς άβουλοι και δεν ξέρανε τίποτα, δεν είχαν καμία γνώση του τι πάνε να κάνανε. Ή θα αποδεχτούμε, δηλαδή, σαν ασκεπτόμενοι άνθρωποι τώρα μιλάω, ότι ξέρανε, αλλά δεν κάνανε αυτό που έπρεπε να κάνουν. Λοιπόν, αυτό είναι σφεδρισμός εξουσίας. Και βάσει του συντάγματος αυτό πρέπει να τιμωρηθεί. Δεν γίνεται διαφορετικά. Μια δίκαιη δίκη χρειάζεται. Μια δίκη. Αλλά με όλα τα ελευθερωτικά που μπορεί να έχει κάποιος. Έτσι. Αλλά πρέπει να πάει στη δικαιοσύνη. Και όχι να έχουμε αποφάσεις πλέον. Και μια δικαιοσύνη, δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβεί αυτό. Θα το δούμε, γιατί η δικαιοσύνη δεν είναι τόσο τυφλή. Δεν ξέρω. Ελεγχόμενη ίσως. Τυφλή δεν είναι, ελεγχόμενη μπορεί. Μάλιστα. Λοιπόν, για το Λασίθι, κύριε Δαμασκινάκη, τι λέτε τώρα εσείς, αν το ΕΠΑΜ μπει στη Βουλή, τι μπορεί να γίνει? Γίνεται συζήτηση για το αγροτικό ζήτημα, έτσι. Και ότι με τα μέτρα που έρχονται θα έχουν μεγάλο πρόβλημα οι αγρότες της περιοχής μας. Τι λέτε εσείς γι' αυτό, για το αγροτικό ζήτημα? Δεν επιτρέπεται τώρα ο αγρότης, ο μικροαγρότης να αντιμετωπίζεται σαν ελεύθερος επαγγελματίας, να
αντί να δοθεί μια κίνηση, ένα κίνητρο στους αγρότες να επιστρέψουν στην αγροτική παραγωγή, αντί να υπάρξει ένας φορέας από την αρχή που να οργανώσει ξανά πάλι τα πόδια τις εξαγωγές, να βοηθήσει τους μικρομεσαίους, να στήσουν ομάδες παραγωγών, να μπορέσουν να ενημερωθεί ο κόσμος, να μπουν άνθρωποι καταρτισμένοι, επιστήμονες να οργανώσουν το τι θα πρέπει να κάνουμε σύμφωνα με, με την αγορά, το ποια προϊόντα μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Το να υπάρχει ανασυγκρότηση που λέμε της υπαίθρου με δύο κουβέντες. Ναι. Δεν μπορεί να τιμωρήσει τους αγρότες. Πρέπει να τους βοηθήσει τους αγρότες. Και οι αγρότες μας καινοτομούν σε πολλά πράγματα. Έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό το ότι δεν παράγουμε είναι κατά την άποψή μου ένας μύθος. Έχουμε μεγάλη διατροφική επάρκεια. Το έλλειμμά μας δεν είναι παραπάνω από το εμπορικό ισοζυγείο. Αυτά που εξάγουμε και εισάγουμε δεν είναι παραπάνω από 3-4 δις. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει παραγωγή. Έχουμε παραγωγή σε πολλούς τομείς. Πέρα από την αγροτική παραγωγή, δηλαδή, αν δούμε δηλαδή άλλα πράγματα που δεν έχουμε μαλακό στάρι, έχουμε σκληρό, έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες τρέματα καλλιεργήσιμης γης που μπορούν να φυτρώσουν τα πάντα και δεν συμφέρει τα καλλιεργήσεις λόγω των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω των συνθηκών της που δεν μας αφήνουν ας πούμε, να παράξουμε όσο θέλουμε, έχουμε ποσοστά πράγματα. Η αγροτική παραγωγή επαρκεί για την κάλυψη των διατροφικών αναλογικών σε όλα τα είδη. Έχουμε αλουμίνιο, έχουμε βοξίτες, έχουμε ένα σωρό πετρώματα και ορυκτά, έχουμε μεγάλη φαρμακοβιομηχανία. Οπότε όλα αυτά έχουμε λένε. Χάρια, έχουμε κοιτάσματα, έχουμε τουρισμό, δηλαδή έχουμε βαμβάκια. Είμαστε πλούσια χώρα. Ό,τι θέλω. Πολλά από αυτά τα έχουμε πουλήσει, μπορούμε να τα πάρουμε πίσω. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν χρηματοδοτήσουμε την παραγωγή μας με το νόμισμά μας. Δεν υπάρχει τρόπος να χρηματοδοτήσουμε την παραγωγή μας αν δεν έχουμε το δικό μας νόμισμα να το πάρουμε άτοκα. Γιατί αλλιώς θα πρέπει να το αγοράσουμε με τόκο και πρέπει να δώσουμε τον τόκο την επόμενη χρονιά στους δανειστές. Και θα φύγει από την οικονομία μας και θα πάει εκεί. Και αν δεν αυξηθεί η οικονομία μας με το ίδιο ποσοστό, θα μπούμε πάλι μέσα, θα χρειαστεί να ξαναβάρουμε δανεικά και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν το λέμε για άλλο λόγο. Το λέμε για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Δεν γίνεται να. Οι αγρότες μπορούν, δηλαδή το λάδι μας, ας πούμε, δεν το έχουμε. Περιμένουμε από ιδιωτικές πρωτοβουλίες ανθρώπων που τρέχουν μόνοι τους να βρουν αγορές, να κάνουν, να δείξουν. Και έχουμε καταστρέψει τους συνεταιρισμούς μας, γιατί σταμάτησε να υπάρχει έλεγχος στους συνεταιρισμούς από ένα σημείο και μετά. Επί Πασόκ. Σταμάτησε και καταστραφήκανε. Μπήκανε μέσα άνθρωποι που δεν είχαν έλεγχο. Οπότε φυσικό είναι να υπάρχουν τα ασφαλείες. Δηλαδή είναι φυσικό. Δεν γίνεται άμα δεν υπάρχει έλεγχος. Έλεγχος χρειάζεται γενικώς. Πρέπει σαν πολίτες να συμμετέχουμε σε αυτό το πράγμα. Και μπορεί να γίνει. Υπάρχει τρόπος. Για όλα υπάρχει τρόπος, αρκεί να θέλουμε, καταλαβαίνω. Ακούστε τώρα, φανταστείτε τώρα τι για τα χωριά μας. Τα χωριά μας καταραίουν. Πας στα χωριά και βλέπεις τα παλιά σπίτια να πέφτουν, τους τοίχους να είναι μισορυπωμένοι. Και λες, ποιος θα φτιάξει αυτά. Θα αλλάξει η φυσιογνωμία του χωριού σε λίγα χρόνια. Φεύγουν οι άνθρωποι, φεύγουν τα σπίτια, καταστρέφονται, χτίζονται καινούριες οικοδομές. Από πού να μην έχουμε όλα μας τα χωριά. Παραδοσιακούς σχισμούς έστω και τμήματά τους. Να διαφυλάξουμε ό,τι υπάρχει. Να δώσουμε 95% επιδότηση στους ανθρώπους να φτιάξουν τα σπίτια τους. Αφού έχουμε εθνικό νόμισμα. Για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τουρισμό, αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να μπουν, ας πούμε, υπάρχουν στο ίντερνετ τόποι όπου μπορεί να βάλεις το σπίτι σου, άμα το φτιάξεις, το σπίτι στο χωριό που δεν έχεις. Να δουλέψουν όλοι οι εργάτες, όλοι οι τεχνίτες να ξαναμπεί στην παραγωγή και να φτιάξουμε κάτι με προδιαγραφές. Παραδοσιακές, να φύγουν τα αλουμίνια, να φύγουν τα μπαλκόνια, τα κάγκελα, τα αλουμίνια. Να υπάρχει μια άλλη αισθητική, εν πάση περιπτώσει. Όπως στην Ευρώπη, όπως έχουν σωθεί οι πόλεις στην Ιταλία, όπως έχουν πόλεις παντού στην Ευρώπη. Να σωθούν και τα δικά μας τα χωριά, να δώσουμε χρήμα, να τα σώσουμε, για να μπορούμε να τα χαιρόμαστε, για να τα παραδώσουμε στα παιδιά μας, για να έχουμε έσοδα από τουρισμό που θα πάει σε κάθε σπίτι χωριστά και δεν θα πάει με βραχιολάκι στα ξενοδοχεία. Να κάνουμε ένα δάσος στα δάση μας, που είναι απαραίτητο να ξαναρθούν, να προστατεύσουμε τα κυνήγια μας, να προστατεύσουμε τις θάλασσές μας. Να βάλουμε τόπους που απαγορεύουν το ψάρεμα, να πληθύνουν τα ψάρια, να φτιάξουμε μαρίνες. Δηλαδή, τις Παναγίες τα μάτια που λένε εδώ μπορούμε να κάνουμε. Αλλά
Δεν μπορούμε να τα κάνουμε άμα δεν έχουμε καταρχήν βούληση πολιτική, ανθρώπους που, που να ασχοληθούν και λεφτά χρηματοδότηση. Mm-hmm. Να ξέρει ο κόσμος ότι τα λεφτά που θα πέσουν στην παραγωγή δεν πρόκειται να φέρουν πληθωρισμό όπως φοβάται ο κόσμος. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πληθωρισμός σε μια χώρα που, είναι, που έχει τόση ανεργία, που έχει τόση ύφεση. Πρέπει να αρχίσουμε να δουλεύουμε όλοι, να μην... δεν υπάρχει πληθωρισμός όταν το χρήμα πέσει στα χαμηλά εισοδήματα, όταν γίνει εισόδημα στην τσέπη μας. Το εισόδημα στην τσέπη μας γίνεται τζίρος. Μπαίνει στην οικονομία, γίνεται τζίρος για τα μαγαζιά, προσλαμβάνουν οι άνθρωποι κόσμο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Δεν θέλουμε πρωταθλητές επιχειρήσεις. Δεν θέλουμε μεγάλες επιχειρήσεις. Θέλουμε mm-hmm. πολλές μικρές. Έτσι είναι η σταθερότητα της οικονομίας. Έτσι είναι τα σταθερά κράτη. Όταν είμαστε μόνο στην εξαγωγή, όταν λέμε μόνο θα σωθούμε από τα πετρέλαια, mm-hmm. δεν σώνονται τα πετρέλαια κανείς. Τα πετρέλαια είναι, είναι μια πηγή πλούτου, την οποία χώρες που ξέρουν. Δεν την έχουν σε μοναδική πηγή, γιατί είναι μονοπόλιο. Τα μονοπόλια mm-hmm. έχουν προβλήματα ακόμα και με πληθωρισμό με το πετρέλαιο. Πρέπει, είναι, μακάρι να υπάρχει, να το χρησιμοποιήσουμε σωστά, mm-hmm. να μην βγάζουμε να το πουλάμε, να το βγάζουμε να το χρησιμοποιούμε εμείς, όχι ασύστολα, να φτιάξουμε μια τεχνολογία πάνω σε αυτό, να βοηθηθούμε, όποιοι θέλουν να έρθουν να βοηθήσουν σε αυτό, να έρθουν να βοηθήσουν, με αμοιβαία προσπάθεια να έρθουν, οι Νορβηγοί να έρθουν. Να μας στήσουν εδώ πέρα μια βιομηχανία πετροχημικών, ναι, να πάρουμε τα διελιστήρια στα χέρια μας. Να μην έχουμε αυτό το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που υπάρχουν στα διελιστήρια, να αγοράζουμε τα καύσιμα φθηνά, να έχουμε φθηνά καύσιμα. Να μπορούμε να έχουμε καύσιμα φθηνά για τους πολίτες, για την παραγωγή, την βιομηχανική. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες, mm-hmm. αλλά όχι εντός του ευρώ. Άχι. Είμαστε χαμένοι εντός του ευρώ. Όχι, δηλαδή είναι σαν να παραδίδουμε όλα αυτά, λέτε, σε άλλους. Έχουμε παραδώσει όλα, αυτά μας έχουν, δεν το έχουμε καταλάβει, αλλά αυτό μας έχει καταστρέψει. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε για το Λασίθι πήγα να σας ρωτήσω κάτι, μιας και εντάξει, έχετε και μια εικόνα ίσως διαφορετική από εμάς που ζούμε εδώ συνέχεια και δεν φεύγουμε. Πώς τα βλέπετε, γιατί συνήθως ακούμε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση ότι ο Λασίθι είναι ορυγμένος νομός, χωρίς έργα υποδομής, χωρίς δρόμους, χωρίς. Τι λέτε εσείς γι' αυτό, κύριε Δαμασκηνάκη? Δεν θα συζητήσουμε τώρα αν πήρε ένας νομός παραπάνω από τους άλλους. Όλοι θέλουν δουλειά. Όλοι θέλουν δουλειά. Mm-hmm. Ο νομός Λασιθίου έχει τεράστιες ελλείψεις. Mm-hmm. Υπάρχουν μελέτες για να γίνει αυτό το πράγμα. Το ξέρω από πρώτο χέρι, λόγω του τοπογράφους. Η πρώτη μου δουλειά ήταν αυτή, ο Άγιος Νικόλαος, καλό χωριό, η μελέτη που, που είπε ότι ήταν η πρώτη μου αποτύπωση. Και τώρα μετά από 15 χρόνια, δεν ξέρω πόσα, 20 έχει γίνει η πράξη, μετά από 20 χρόνια, φανταστείτε τώρα, που μια μελέτη μετά από 20 χρόνια, μία μόνο από τις μελέτες έχει γίνει η πράξη. Έχουμε ένα βόρειο οδικό άξονα, ο οποίος, μάλλον το δρόμο ας πούμε που πάει η Σιτία από τη βόρεια μεριά, που είναι εντελώς ταλαιπωρία, πολύ γραφικός, αλλά καλός είναι για αυτούς που θέλουν να κάνουν, αλλά να υπάρχει μια άλλη μέθοδος. Υπάρχει ήδη μελέτη από νότια. Μετά την παράκαμψη του Κουτσουρά, μάλλον έχουμε τη μελέτη από Ιερά Πέτρα, Κουτσουρά τελειωμένη. Η παράκαμψη του Κουτσουρά έγινε. Έχουμε προμελέτες, από τις οποίες έχω δουλέψει και εγώ, κομμάτι αρρωστικής μελέτης και όλη την προμελέτη, από πυλαλήματα Σιτία. Από εκείνη τη μεριά θα μπορεί να γίνει ένας πολύ σύντομος δρόμος που θα παρακάμψει ένα κομμάτι που θα πάει απαλού, εν πάση περιπτώσει. Και θα γίνει πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα σε αιτία. Όλα αυτά, αν χρηματοδοτηθούν οι μελέτες και ξαναρίξουμε λεφτά στον τομέα αυτό, μπορούμε εύκολα να ξαναβάλουμε τους ανθρώπους να δουλεύουν. Να φτιάξουμε το κομμάτι αυτό, να φτιάξουμε το βόρειο. Καταρχήν, οι οδικοί άξονες είναι σημαντικοί. Σημαντικές είναι και οι μαρίνες όμως. Έτσι, επειδή δεν ξέρουμε αυτό, δεν το έχουμε φανταστεί, τι πηγή τουρισμού. Είναι σαν τις παγίδες των ψαριών, ή να το πούμε έτσι, αν έχει ταξιδέψει κανείς με ιστιοφόρο, θα δει ότι μια μαρίνα, όπως είναι το Αγίου Νικολάου, προσελκύει τουρισμό που θα κατεβεί στην πόλη, θα συντηρήσει το καράβι, θα ανοίξουν επαγγέλματα που δεν ανοίγουν, θα κάνει ψώνια από τα μαγαζιά κλπ. Κλπ, θα κατέβει να πιει ένα ποτό. Φέρνει κόσμο. Είπαμε η θάλασσα έχει πολύ δουλειά, παιδιά. Δηλαδή, η θάλασσα είναι νεκρές. Θέλει προστασία, σοβαρό λιμενικό, προστασία από τους δυναμίτες, από τα ψαρέματα τα αυτά, οι ζώνες, να πληθύνουν τα ψάρια μας.
προστασία από φυτοφάρμα, από χημικά που κατεβαίνουν στους ποταμούς, ας πούμε, να μπούμε, να κάνουμε μια καινούρια. Παιδιά, όλη η Κρήτη πρέπει να μπει σε αγροτική παραγωγή. Γιατί όχι, από άκρη σε άκρη η Κρήτη να γίνει ένας βιολογικός τόπος, που να έχει μια σφραγίδα, ό,τι φέρει από την Κρήτη, από την περιφέρεια, ό,τι είναι Κρήτη, αυτό το προϊόν είναι κριτικό. Αυτό θα σημαίνει παγκοσμίως ότι είναι βιολογικό. Και δεν θα τρέχω εγώ να ψυκάζω γύρω-γύρω, να βάζω τα κοπαγίδες και να ψυκάζουν από γύρω-γύρω, να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Δουλεύουν αυτά τα πράγματα. Τώρα, ναι, μπήκανε πολλά πράγματα. Το καθένα από αυτά που λέτε είναι μια θεματική ενότητα. Καταλαβαίνω ότι και λόγω του χρόνου. Θα τι να πεις τώρα για τα νερά μας, για να πεις για τις ανεμογεννήτριες. Που θέλουμε να κάνουμε μια βιομηχανική περιοχή τα βουνά μας, ας πούμε, για να πουλάμε ρεύμα και να το παίρνουν παραπάνω από όσο παράγουμε, μόνο και μόνο επειδή έχουμε μεγάλο αιωλικό δυναμικό. Όχι, όσο χρειαζόμαστε. Και όχι το καλώδιο να το κάνει οι ιδιώτες, και όχι να το κάνουν 5 εταιρείες οι οποίες είναι μισές κρυμμένες γαλλικές της ΔΕΗ, ας πούμε, και λοιπά, και ξένες εταιρείες πίσω από τους Έλληνες, από τις ελληνικές εταιρείες που θα γεμίσουν όλες τις βουνοκορφές. Χρειαζόμαστε ανεμογεννήτριες, χρειαζόμαστε φωτοβολταϊκά, χρειαζόμαστε όσο θέλουμε για να έχουμε μια σταθερότητα στην παραγωγή μας, να ελαττώσουμε το ελάχιστο την παραγωγή του καυσίμου, να έχουμε σταθερή ένταση ρεύματος, να δώσουμε στο μικρομεσαίο και όχι στο κάθε μεγάλο την ανεμογεννήτρια, να μοιράσουμε την παραγωγή, να κάνουμε μια εταιρεία στην οποία να συμμετέχουν όλοι, αλλά με πολύ μικρό ποσοστό. Να μπορούν να μπουν μέσα οι δήμοι, και οι οποίοι να παίρνουν φθηνότερο, οι οποίοι να πάρουν πίσω λεφτά από την επένδυση αυτή. Δηλαδή όχι σε μεγάλες εταιρείες, λέτε. Να μοιραστεί. Παντού η λογική είναι κόβουμε το χρήμα, κόβουμε τις δουλειές, το σπάμε και κάνουμε διάχυση. Ο πλούτος πρέπει να διαχέεται. Αυτή είναι η λογική. Μάλιστα. Ωραία. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα, έτσι λέτε, και στην περιοχή μας, στο Λασίθι, όπου και πολιτεύεστε, κύριε Δαμασκηνάκη. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τι άλλο θέλετε, έτσι κλείνοντας, να πούμε για το ΕΠΑΜ. Πριν σας αποχαιρετήσω. Ναι, είναι πολλά τα θέματα και στα χρόνια τα δύσκολα που ζούμε, τι να πρωτοποιείς για την αγροτική παραγωγή, να πεις για τους μύθους που έχουμε καταπιεί όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, είναι πολλά τα ζητήματα. Έτσι, με ποιο θέμα θεωρείτε πιο σημαντικό να κλείσουμε? Φαντάζομαι το χρέος. Και το χρέος και ενεργεία. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Μάλιστα. Λοιπόν, φαντάζομαι έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, έτσι, είναι λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Και θα μας κοινάκι να σας ευχαριστήσω. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία σας εύχομαι σε αυτό το δύσκολο ρόλο. Εύχομαι να μπει το ΕΠΑΜ στην Βουλή, έτσι, να υπάρχει εκπρόσωπός του στη Βουλή των Ελλήνων, να ακούγεται και μια άλλη διαφορετική φωνή. Καλή επιτυχία λοιπόν και σε εσάς προσωπικά, και την καλημέρα μας εκεί. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.